Αποχή από την πλατφόρμα διενέργειας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών αποφάσισαν συμβολιογράφοι, μέλη του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας, εφόσον αυτή δεν αναληφθεί από την πολιτεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Γιάννη Κόνσουλα. Ουσιαστικά, ο συγκεκριμένος Σύλλογος εκπροσωπεί τους συμβολιογράφους όλης της Κεντρικής Ελλάδας. Θυμίζουμε άλλωστε πως σε πρόσφατη εκδήλωση για τους πληστηριασμούς, έγκριτα νομικά στελέχη είχαν από την πρώτη στιγμή επισημάνει τα σημαντικά προβλήματα τα οποία προκαλούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και όχι μόνο, καθώς καταπατούν σε πρώτη φάση τα ανθρώπινα δικαιώματα των δανειοληπτών και γενικότερα των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με κόκκινα δάνεια. Δυστυχώς, επειδή δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, τους έχουν αφαιρεθεί τα οικονομικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να προστατευτούν προσφεύγοντας στα εθνικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που έχουν και εκεί δικαίωμα ατομικής προσφυγής για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Κόνσουλα, πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας, καταγγέλλεται η μεθόδευση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει τη δημιουργία της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών από τους συμβολιογραφικούς συλλόγους και όχι από την ίδια την πολιτεία και ουσιαστικά ζητούν εν τέλει από την κυβέρνηση να προβεί τις απαραίτητες ενέργειες για να αναθεωρήσει και τροποποιήσει την πρόσφατη θεσμοθετήσια διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Άλλωστε, έγκριτα νομικά στελέχη υποστηρίζουν που ουσιαστικά η έναρξη επί της ουσίας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών σημαίνει το τέλος της ιδιωτικής περιουσίας. Αυτή η διαδικασία θα φέρει τέλος στην ιδιωτική περιουσία, διότι αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού, το οποίο θα υποστεί τις συνέπειες μιας παράνομης χρέωσης και είναι παράνομη η χρέωση από τη στιγμή που ο κόσμος, χωρίς δολιότητα, στερείται των νομίμων μέσων για να αντιμετωπίσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Οι συμβολιογράφοι στην επιστολή τους καταγγέλουν και τονίζουν ότι ως δημόσιοι λειτουργοί δηλώνουν ότι θα τους ακολουθήσουν όπως πάντοτε να είναι πιστοί εφαρμοστές του νόμου. Κατά συνέπεια, δεσμεύονται ότι θα εκτελούν τα καθήκοντα του πληστηριασμού υπαλλήλου οπωσδήποτε στους πληστηριασμούς πρόκειται να διεξαχθούν με βάση το παλαιό καθεστώς. Στους δε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μόνο εφόσον η δημιουργία και κυριότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας αυτών αναληφθεί από την πολιτεία, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα απέχουν από τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ως ότου πραγματοποιηθεί αυτό.